Καλωσορίζουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, στην πόλη της Φλόρινας, τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην πόλη των καλλιτεχνών, γιατί η πόλη της Φλόρινας είναι η πόλη των ζωγράφων, των γλυπτών, των μουσικών και γενικά είναι η πόλη της τέχνης και του πνεύματος. Γι' αυτό το Τμήμα Καλών Τεχνών είναι συνυφασμένο με την ταυτότητα αυτής της πόλης. Η τέχνη προϋπήρχε του τμήματος και βοήθησε το τμήμα και τώρα με τη σειρά του περιμένουμε και το τμήμα να βοηθήσει την πόλη. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην πόλη μας και στο νομό μας. Θέλω να γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της του Υπουργού του κυρίου Συρίγου βρίσκεται πάνω στα προβλήματα δίπλα στους πολίτες και εννοείται δίπλα στους φοιτητές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό της περιοχής. Με τον κύριο Συρίγο έχουμε μιλήσει κάθε επανάληψη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση και στο πανεπιστήμιό μας αλλά και στη Φλόρινα. Τα γνωρίζει πολύ καλά και με τον κύριο Περιφερειάρχη, με τον κύριο Πρίτανη. Καλωσορίζουμε και τον συμπατριώτη μας, τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτερης Εκπαίδευσης, τον κύριο Μίτια Περικλή. Και εδώ τελειώνει η δικιά μου προσφώνηση. Θα ήταν καλό αν θέλανε να πούνε και άλλοι δύο από κάτι και μετά δώσουμε το λόγο στον Υπουργό. Κύριε Μίτια, κύριε Πρίτανη. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Υπουργό, τον κύριο πρόεδρο της Εθνικής Αρχής, σε ένα ακόμη συγκρότημα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Πρόεδρος έχουν την ευκαιρία αυτό το διήμερο της επίσκεψής τους να πάνε μια ιδέα για το τι εστί Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τη δυναμική που φέρει από πίσω του και πώς σπουδαίος είναι ο ρόλος του, ο αναπτυξιακός, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα μόνο να κάνω ένα σχόλιο. Ο κύριος Πρόεδρος και ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Πρόεδρος αυτές τις δύο μέρες μου φάνηκαν πολύ ειλικρινείς για τις προθέσεις τους και επίσης είναι πολύ ευθύς και ρεαλιστές σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό προσπαθούμε και εμείς να περάσουμε στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα να μιλάμε για την ακαδημαϊκότητα και για την αριστεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που έχουμε μαζί με τον Υπουργό να κάνουμε μια ουσιαστική επίσκεψη σε όλες τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ως πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης συμφωνώ με τον Πρίτανη, δίνουμε μεγάλη σημασία στην ακαδημαϊκότητα και στην ποιότητα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας. Παρακολουθούμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο το γνωρίζω βέβαια, όπως ξέρετε καλά, γιατί κατάγομαι από την Φλόρινα, είμαι φλωρινιώτης. Παρακολουθούμε την πορεία του, την προσπάθεια που κάνει να ολοκληρώσει την μετεξέλιξή του από ένα πανεπιστήμιο με 7 τμήματα σε ένα πανεπιστήμιο με 22 τμήματα, να έχει παρουσία σε 5 πόλεις. Δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα και θέλει και την συμπαράσταση του κράτους. Αυτή τη στιγμή έχουμε δηλώσει σαν ανώτατο συμβούλιο της ΕΦΑΕ ότι τα 3 πανεπιστήμια Αιγαίου, Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης για προφανείς λόγους. Βλέπουμε ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει μπροστά του μία πρόκληση και μία ευκαιρία με το πρόγραμμα για την δίκαιη απολιμνητοποίηση, για την δίκαιη μετάβαση. Και νομίζω ότι κάνει τις σωστές κινήσεις για να παίξει το ρόλο που πρέπει να παίζει ένα πανεπιστήμιο σε μια περιφέρεια. Τα τμήματα του πανεπιστημίου που λειτουργούν στη Φλόρινα είναι από τα παλαιότερα και ίσως από τα πιο μεγάλα, από τα καλύτερα και από τα πιο περιζήτητα του πανεπιστημίου.
και πιστεύουμε ότι θα εξακολουθήσουν να πηγαίνουν καλά. Διαπιστώνουμε ότι θα προσθεθούν νέες υποδομές και θα βελτιωθούν οι υπάρχουσες υποδομές και αυτό βέβαια θα βοηθήσει. Θέλουμε να βλέπουμε το Πανεπιστήμιο να επιλέγει τους καλύτερους, τους άριστους μεταξύ των υποψηφίων για τις επόμενες ειστρέχουσες προκηρύξεις θέσεων, γιατί αυτή είναι η μόνη πολιτική, η μόνη στρατηγική επιτυχίας, δηλαδή η αριστεία. Επαναλαμβάνω, είμαστε Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, αρμόδιοι μεταξύ άλλων και για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των ιδρυμάτων της χώρας. Πιστεύουμε ότι το Πανεπιστήμιο θα μας βοηθήσει να του δώσουμε ένα καλό βαθμό. Ευχαριστώ. Περίπου σήμερα τελειώνει, θα επισκεφθούμε και την Πτολεμαΐδα μετά, αλλά περίπου σήμερα τελειώνει μια διήμερη περιοδία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είναι η λυμμένη απόφαση κυβερνήσεως να στηρίξει 3 πανεπιστήμια κριτικά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο στο Θράκη. Και η παρουσία μου εδώ έρχεται ακριβώς να επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα. Ήρθαμε μαζί με τον κύριο Μίτκα για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ο κύριος Μίτκας ελέγχει την ακαδημαϊκότητα των νέων τμήματων, τον τρόπο που λειτουργούν από επιστημονικής πλευράς. Η δική μου παρουσία έρχεται για να δηλώσει την πολιτική απόφαση να στηριχθούν αυτά τα τμήματα. Είναι δύσκολο εγχείρημα. Πραγματικά το Πανεπιστήμιο από τα 7 πήγε στα 22 τμήματα. Η συνεργασία μας με τις επιστημονικές αρχές και εδώ δράτουμε της ευκαιρίας να δηλώσω ότι με τον κύριο Πρίτανη γνωριζόμασταν μόνο από τηλεδιασκέψεις ως τώρα. Χαίρομαι πολύ που τον γνώρισα από κοντά και πιστεύω ότι θα έχουμε ακόμη καλύτερη συνεργασία στο μέλλον. Και νομίζω ότι στα βασικά ταυτιζόμαστε απολύτως στις βασικές αντιλήψεις πώς πρέπει να προχωρήσουμε τα επόμενα βήματα. Νομίζω είναι κρίσιμο να αντιληφθούμε ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας την επόμενη μέρα θα είναι ένας από τους πυλώνες αναπτύξεως της περιοχής και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, είναι στη διάθεσή σας για ό,τι ρωτήσετε. Από μία ερώτηση. Ή και αν δεν θέλει κάποιος να κάνει ερώτηση, μας πειράζει. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Κύριε Υπουργέ, συνδεχόμαστε που την αγωνία σας για το εγχείρημα που είπατε και εσείς και ο κύριος Μίτσας και ο Πρίτανη, να πάει το Πανεπιστήμιο από τα 7 τμήματα στα 22. Μεγάλο το εγχείρημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από εσάς είχε δημιουργήσει 2 σχολές προκειμένου να ενισχύσει το Πανεπιστήμιο στην πόλη της Φλόριδας. Το ένα αφορούσε τη Σχολή Καλών Τεχνών με το τμήμα της κινηματογραφίας και το άλλο την βιοπονική σχολή με το τμήμα τροφίμων και ποιότητας τροφίμων και διατροφής. Αυτά στη συνέχεια όταν αναλάβατε εσείς ως κυβέρνηση, αν δεν τα καταργήσατε, τουλάχιστον τα θέσατε στο ψυγείο με την ανεστάλλη λειτουργία τους. Ανεστάλλη λειτουργία τους, είναι πιο εύκολο. Ανεστάλλη η λειτουργία τους με το αιτιολογικό ότι δημιουργήθηκαν με κάποια προχειρότητα και ότι εσείς θα τα θέσετε σε στέρεες βάσεις για να μην έχει στη συνέχεια προβλήματα. Πέρασε όμως αρκετό χρονικό διάστημα και δεν έχουμε αποτελέσματα. Και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την Αττική Μακεδονία, στο πλαίσιο της αυτοδιοικητοποίησης, το νέο παραγωγικό μοντέλο, τι ρόλο θα παίξει το Πανεπιστήμιο και οι σχολές της θέσης. Ωραία. Λοιπόν, κύριο μου, θέλουμε ένα ισχυρό πανεπιστήμιο. Ένα ισχυρό πανεπιστήμιο δεν είναι ένα πλατή πανεπιστήμιο που έχει τα πάντα, αλλά ένα πανεπιστήμιο που πατάει στα πόδια του. Φαντάζεστε 4 τμήματα, είναι 2 εδώ και 2 σε άλλες περιοχές. Δεν έχουν μέλη, που δεν έχουν κτίρια, δεν έχουν τίποτα. Αυτό δεν είναι ισχυρό πανεπιστήμιο. Αυτά τα τμήματα δημιουργήθηκαν χωρίς καμία μελέτη
για το τι υπάρχει αντίστοιχο στην υπόλοιπη Ελλάδα και τι προοπτική έχουμε. Το τμήμα τροφίμων. Έχουμε δει πόσα τμήματα αντίστοιχα τροφίμων υπάρχουν ανά τη χώρα και πώς πηγαίνουν αυτά τα τμήματα. Πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Γιατί εν μία νυχτή δημιουργήσαμε δεκάδες γεωπονικού τύπου τμήματα χωρίς να σκεφτούμε τι θα γίνει και πώς θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Το τμήμα για τις ταινίες, στις οποίες αναφέρατε, κινηματογράφο. Έχουμε αντίστοιχα τμήματα τα οποία δεν πάνε καλά. Θα φτιάξουμε ένα τμήμα και σε λίγο καιρό θα λέμε για ποιο λόγο έκλεισε ή δεν έχει φοιτητές. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Η παρουσία του κυρίου Μήτικα δεν είναι τυπική. Είναι ουσιαστική. Διότι εξετάζουμε ακριβώς τη δυνατότητα να περπατήσουμε στα επόμενα βήματά μας με σωστό τρόπο, ακαδημαϊκό. Δεν είναι χάρη που μπορώ να κάνω στον συναδελφό μου ή στους άλλους συναδέλφους μου, στους άλλους νομούς, να σας φτιάξω ένα βηματάκι. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη λογική. Έχουμε ένα πανεπιστήμιο και κοιτάζουμε να δούμε πώς θα το βάλουμε να σταθεί στα πόδια του. Πρέπει να σταθεί στα πόδια του. Το να σταθεί στα πόδια του δεν είναι να του σκορπίζει καινούργια βήματα, αλλά να ενδυναμώσει τα υπάρχοντα. Για το σχεδιασμό σας να μας λέτε όμως, σχεδιασμό. Τι βάζετε? Επαναλαμβάνω, το ανταυτού που λέτε είναι λάθος στη ρίζα. Αυτό σας είπα. Είναι λάθος αντίληψη. Δεν είναι βάζω ακόμη 2-3 τμήματα, ενδυναμώνω τα υπάρχοντα τμήματα, μετεξελίσω τα υπάρχοντα τμήματα. Εάν στο μέλλον μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο τμήμα, θα το δούμε με επιστημονικά κριτήρια, θα το δούμε ως χατήρι στον τόπιο βουλευτή. Αυτό που μας ενδιαφέρει, κύριε Δαρδαφιλίδη, και είναι εδώ και ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Μήτικας, καταρχάς να διασφαλίσουμε την επιβίωση και τη σίγουρη λειτουργία και των καλλοτεχνών και των γεωπονικών, που είναι με ένα τμήμα. Και όλων των. Και των τμήματων που είναι. Τα υπόλοιπα πιστεύω ότι δεν έχουν πρόβλημα. Αυτή είναι η ανησυχία μας, κύριε Υπουργέ. Επειδή είναι ένα τμήμα, μήπως αργότερα υπάρχουν συνενώσεις με μια κακή αξιολόγηση. Ο κύριος Μήτικας παρατήρησε ότι και εγώ είμαι απόφυτος μόνο τμηματικής σχολής. Υπάρχουν μοναδικές σχολές. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει τίποτα άλλο? Να κάνω μια ερώτηση. Άμα δεν υπάρχει άλλο, βεβαίως. Ως συνέχεια της πρώτης ερώτησης, αυτή η δημιουργία της ελάχιστης βάσης για την εισαγωγή στα ΑΕΗ, με βάση κάποια στοιχεία που έχουν ενδοθεί στη δημοσιότητα, τα τμήματα της Φλόρινας θα δημιουργήσει μία μείωση της τάξης των 500%. Εάν προωθήσουμε αυτή τη σχέση... Όχι, πιο πολύ. Πώς προωθήσουμε τα 500%? Στα τμήματα εδώ της... τα πανεπιστημιακά τμήματα που λειτουργούν στην Φλόρινα θα έχουν μείωση της τάξης των 455%. Τέλος πάντων. Θα υπάρξει κάποια μείωση. Υπερβολικός αριθμός. Θα το δούμε Σεπτέμβριο. Να αμφισβητήσετε τον αριθμό, όμως είναι γεγονός ότι θα υπάρξει μια μείωση. Η μείωση αυτή μπορεί να φέρει συρρήγνωση τη λειτουργία του τμήματος, το οποίο αργότερα, επειδή δεν μπορεί να λειτουργήσει, θα κλείσει. Η πορεία αυτή τη μείωση είναι αυτή. Πώς διασφαλίζεται αυτό? Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση, να γίνω εγώ δημοσιογράφος. Εσείς θεωρείτε λογικό να μπαίνουν φοιτητές μέσα με 1, 2, 3, 4, μπορούν αυτοί να τα βγάλουν πέρα σε πανεπιστήμιο? Εγώ θεωρώ, γιατί δεν παίρνω αυτή την κατάσταση έτσι, εγώ θεωρώ ότι μια αναβάθμιση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μια γενναία χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια, ανέβαζε το επίπεδο αυτομάτως. Ενίσχυση των περιφερειακών πανεπιστημίων οικονομικά, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί και η ποιότητα των σπουδών και τα προγράμματα, με μείωση του αριθμού των φοιτητών από αυτά τα τερατοπλήματα που δημιουργήσαμε όλα σε αυτές τις δεκαετίες στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, θα μπορέσει να δώσει ανάσα πλοή στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Σημείο πρώτο. Μια που αναφέρεται την οικονομική τη χρηματοδότηση.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, υποθέτω, γνωρίζετε ότι είναι στην κορυφή των χρηματοδοτήσεων σε σχέση με όλα τα άλλα πανεπιστήμια. Στην κορυφή, με μεγάλη διαφορά. Άρα, χρηματοδότηση υπάρχει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σημείο δεύτερο. Αυτό που λέτε, συγγνώμη, θα σου το πω, όπως το σκέφτομαι. Μου θυμίζει όλες αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε, που λέμε για να φτιάξουμε αυτό, πρέπει να φτιάξουμε το σύστημα από τη ρίζα του. Στο μεταξύ, μέχρι να φτιάξουμε το σύστημα από τη ρίζα του, όσα χρόνια πάρει, θα έχουμε πανεπιστήμια στα οποία θα μπαίνουν άτομα με ένα, με δύο και με τρία. Η πραγματικότητα είναι ότι κανένας από τους πανεπιστημιακούς δασκάλους δεν πιστεύει ότι μπορεί να κάνει μάθημα με φοιτητές οι οποίοι έχουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε. Είναι άλλο επίπεδο εκπαιδεύσεως. Είναι άλλη βαθμίδα εκπαιδεύσεως στην πανεπιστήμια. Ναι, πρέπει να δώσετε όμως στην κοινωνία διέξοδο. Η κοινωνία δεν βρίσκει διέξοδο υποχρεωτικός μόνο στο πανεπιστήμιο. Όχι. Υπάρχουν δυνατότητες. Ναι, γι' αυτό το λόγο φέτος υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει συμπλήρωση δεύτερου μηχανογραφικού για ΙΕΚ. Διότι πολλά παιδιά δεν θέλουν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Και δόξα τω Θεώ, φροντίζουμε να υπάρχουν αρκετές θέσεις, ούτως ώστε να απορροφήσουν τα παιδιά που θέλουν να πάνε σε ΙΕΚ. Τώρα, εάν κάποιος με τρία ή με τέσσερα νομίζει ότι θα γίνει μηχανικός, γιατρός ή δικηγόρος, εγώ έχω υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στην οικογένειά του και στον ίδιο να του πω ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να προχωρήσει. Τελευταία, κύριε Υπουργέ. Τελευταία, ένα λεπτό. Τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ακριβώς δίπλα στη διπλανή πόλη, είναι η Βόρεια Μακεδονία, υπάρχουν τα Μπίτρα, είναι πολύ 120.000 κατοίκων. Το μοναστήρι. Εάν το παρελθόν δεν βοήθησε, λόγω των πολιτικών διεθνέσεων και της έντασης της διεθνής μας σχέσης, το να αναπτυχθούν και σχέσεις πολύ καλής γειτονίας και σε επιστημονικό και διεπιστημονικό επίπεδο. Με αφορμή λοιπόν και τη συμφωνία του Προσπόνη, αν υπάρχει μια σκέψη στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που θα μπορέσει να προσδώσει εργαλεία χρηματοδοτικά και χρηματοοικονομικά και κάποια άλλα εργαλεία στα πανεπιστήμια μας, παραδείγματος χάρη εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα μπορούσαν σε κατηγορικό επίπεδο να συνάψουν ειδικές συμβάσεις και συνεργασίες με πανεπιστήμια που είναι πολύ κοντά στην ευρωχώρα, δηλαδή στην ουσία, και θα μπορούσαν να κάνουν σημαντικά πράγματα. Αν έχετε κάποιες σκέψεις. Λοιπόν, αυτό που λέτε δεν σχετίζεται με τη συμφωνία των Πρεσπών, αν και η συμφωνία των Πρεσπών παίζει το ρόλο της. Έχουμε ήδη αλλάξει το πλαίσιο και έχουμε επιτρέψει τη δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων ακριβώς για να μπορέσουμε να καταστήσουμε ελκυστική την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση σε φοιτητές χωρών που δεν μιλάνε ελληνικά, που δεν γνωρίζουν ελληνικά. Αυτό είναι κάτι καινούργιο που έχει γίνει τώρα. Αυτό ανοίγει τη δυνατότητα συνεργασίας και με το μοναστήρι και με την Κοριτσά και με την Αλβανία και με τα Σκόπια και με τη Σερβία και με τα κράτη της περιοχής. Είχαμε συζητήσει εκτενείς με τις Βρετανικές Αρχές, τους προτρέπουμε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και τους έχουμε πει ότι θα είμαστε αρρωγοί σε αυτές τις κινήσεις τους. Είχαμε κάποιες σκέψεις, δεν είναι ανακοινώσιμες, για το πώς μπορεί να βοηθηθεί αυτό το πράγμα, αλλά είναι εν γνώση των Βρετανικών Αρχών. Εάν προχωρήσουν τα πράγματα, είναι εν γνώση του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο θέλει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε στενές σχέσεις με τα γειτονικά μας κράτη. Και οι ακαδημαϊκές σχέσεις είναι οι καλύτερες γέφυρες της κοινωνίας, να ξεκαθώ. Ωραία, θα συμπληρώσω κάτι από αυτού, και εγώ θα συμπληρώσω. Όσον αφορά τη συνεργασία. Εμείς πριν γίνουμε σχολή κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, είμαστε παιδαγωγική σχολή. Και έχουμε κάνει τέσσερα συνέδρια οι παιδαγωγικές σχολές των όμορων πανεπιστημίων, του Μοναστηρίου και της Κοριτσάς, με εκπεριτροπής φιλοξενία των συνεδρίων αυτών σε θέματα εκπαίδευσης ως παιδαγωγικές σχολές. Education across borders ήταν ο σπίτι τους με πολύ μεγάλη συνεργασία. Επομένως, έχουμε συνεργασία με τα πανεπιστήμια τα όμορα, τουλάχιστον εμείς στην παιδαγωγική σχολή. Μιλήσαμε για περαιτέρω συνεργασία. Για περαιτέρω. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Απλώς θέλω να προσθέσω ότι υπάρχουν αρκετά πανεπιστήμια που έχουν ήδη συμφωνίες με πανεπιστήμια και της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας και φυσικά και άλλων βαλκανικών και το πανεπιστήμιο. Συνεργασία με τα ερευνητικών προγραμμάτων και ίδια έρευνα προγράμματα.
πρόσφατα έχουμε κάνει και μία διαδικτυακή συνάντηση με τις Βρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου.